εντυπωσιακή πρωτιά έδωσε η Κρήτη στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος αναδείχθηκε σε απόλυτο κυρίαρχο του Πασόκ στο νησί. Ο πρόεδρος του Πασόκ όχι απλώς επιβεβαίωσε τα ποσοστά που πήρε στον πρώτο γύρο, αλλά πέτυχε εξαιρετικά υψηλά νούμερα. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να μην ήταν απαραίτητη, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν χρήσιμη, έτσι ώστε να έρθουν και πάλι τα φώτα στο Πασόκ. Έδωσε ένα μεγάλο μήνυμα η Κρήτη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παραδοσιακά υποστηρίζεται σε τεράστιο βαθμό από το Ηράκλειο και από την Κρήτη. Προφανώς αυτό αποδεικνύει ότι η δυναμική του Πασόκ που ήδη έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη θα είναι και σε επίπεδο επικράτεια στο επόμενο διάστημα. Στο νομό Ηρακλείου και στο νομό Λασιθίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεπέρασε το 84%, αφήνοντας τον αντίπαλό του πολύ χαμηλά, αφού ο Χάρης Δούκας μόλις που ξεπέρασε το 15%. Ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της οποίας άνοιξε ο ίδιος, έδωσε το δρόμο για ένα μεγαλύτερο Πασόκ. Έχουμε πρόεδρο, την επόμενη μέρα λοιπόν δεν αναζητούμε πλέον και δεν έχουμε υποψήφιους προέδρους. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, προκειμένου η Δημοκρατική Παράταξη να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει. Λιγότερο απόλυτη αλλά πάντως εντυπωσιακή ήταν η επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στα Χανιά, καθώς το ποσοστό του ήταν 71,94%, ενώ και στο Ρέθυμνο επικράτησε του αντιπάλου του με 81,6%. Το αποτέλεσμα είναι η επισφράγηση της εμπιστοσύνης για αυτά τα 2,5 χρόνια υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δίνει δύναμη να συνεχίσει το Πασόκ την ανωδική του πορεία. Βγαίνει πιο δυνατός ο πρόεδρος με τη βάση δίπλα του και όλους τους άλλους υποψήφιους δίπλα του. Επομένως, από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε με τις πολιτικές του Πασόκ. Στο Ηράκλειο, που ψήφισαν 13.101 μέλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε 10.767 ψήφους και ο Χάρης Δούκας 1.971. Στα Χανιά, που προσήλθαν στις κάλπες 3.386 φίλοι και μέλη του Πασόκ, 2.436 ψήφους έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης και 950 ο Χάρης Δούκας. Στο Ρέθυμνο συμμετείχαν στις χθεσινές εκλογές 3.903 πολίτες, δίνοντας 3.187 ψήφους στον Νίκο Ανδρουλάκη και 671 στον Χάρη Δούκα. Τέλος, στο Λασίθιο ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε 2.346 ψήφους και ο Χάρης Δούκας 444. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την ενεργή εμπλοκή των πολιτών σε αυτή τη διαδικασία του επανακαθορισμού του μέλλοντος της παράταξης αλλά και της χώρας της ίδιας. Αισιοδοξία και δυναμισμό για το αύριο, εκφράζει η βουλευτής Ηρακλείου Πασόκ Ελένη Βατσινά. Η γραμμή του τερματισμού βρίσκει απόψε το Πασόκ πιο ισχυρό και πιο ενωμένο. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη, για τη μεγάλη αποδοχή που έλαβε, για την πολιτική του ευθυξία να προκηρύξει για να ολοκληρώσει μια εκλογική διαδικασία με τρόπο που έφερε ξανά το Πασόκ στο προσκήνιο. Για τα τοπικά στελέχη, το αποτέλεσμα της κάλπης εκπέμπει μήνυμα ενότητας που θέτει ταυτόχρονα τη βάση ώστε να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.